Μεγάλη αλλά και άμεση ήταν η κινητοποίηση για να μεταφερθεί εγκαίρως από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη η μικρή Νάντια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και έπρεπε να διακομιστεί εκτάκτως ανήμερα των Χριστουγέννων. Το μόλις 4 μηνών βρέφος υπέστη κάταγμα στο κρανίο και αιμορραγία στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός για την άμεση μεταφορά της σε θεραπευτήριο της συμπρωτεύουσας. Πράγματι, την ημέρα των Χριστουγέννων, το απόγευμα, γύρω στις 7 η ώρα, προσεκομίστηκε στο τμήμα των επιγόντων περιστατικό βρέφος 4 μηνών, κοριτσάκι, το οποίο ήρθε με ένα έντονο κλάμα. Έγινε μία αξονική τομογραφία, έδειξε ότι υπήρχε κάταγμα κρανίου, ενδοεγκεφαλιακό αιμάτωμα, στήθηκε μία γέφυρα ζωής πραγματικά, από τους γιατρούς, από το ΕΚΑΒ, από τη διοίκηση του νοσοκομείου Ξάνθης, σε συνεννόηση με τον κύριο Τσαλικάκη, τον διοικητή της τέταρτης, είπε, γιατί έπρεπε το βρέφος να διακομιστεί σε νευροχειρουργική, παιδοχειρουργική κλινική, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Αυτό δείχνει δηλαδή πάντα ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει μία ομάδα, να υπάρχει ένα συντονισμός. Υπήρξε ο συντονισμός αυτός, το διακόμισε το περιστατικό ο κύριος Καζαντζίδης, ο Φώτης Καζαντζίδης. Και όλα πήγαν καλά, έφτασε γύρω στις 10 η ώρα στο Ιπποκράτειο. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα για το μωράκι. Από τη μεριά της, η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, Έλενα Ροφαέλα, σχολιάζοντας το περιστατικό, τονίζει πως είναι κάποιες στιγμές που νιώθουμε ότι τα προβλήματα μας λυγίζουν. Είναι όμως πολλές οι στιγμές που νιώθουμε πολύ δυνατοί και υπερήφανοι για αυτό που κάνουμε κάθε μέρα στο νοσοκομείο Ξάνθης. Χθες ανήμερα Χριστουγέννων κινητοποιηθήκαμε όλοι για να βοηθήσουμε τη μικρή Νάντια μαζί με την χαρά των ημερών. Ας προσευχηθούμε ώστε αυτή η παιδική ψυχή να βγει νικήτρια. Ευχαριστώ από καρδιάς όλο το προσωπικό του νοσοκομείου μας, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ και την 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Και αποδεικνύεται, όπως είπατε για ακόμη μια φορά, ότι για τους υγειονομικούς δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχει καθημερινή. Έτσι, μπράβο, είμαστε στις επάρξεις, είμαστε στον αγώνα και είμαστε δίπλα στον άρρωστο. Πρωί, βράδυ, καθημερινή, αργία, όλες τις μέρες για μας, εμείς δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για τον ασθενή.